αν μπορεί η κυβέρνηση να δώσει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα σε σχέση με την άρση των capital controls. Κοιτάξτε, ξέρετε ότι η άρση των capital controls είναι σταδιακή, γίνεται σε συνεννόηση φυσικά με την Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία με τη σειρά της συνεννοείται με το ευρωσύστημα. Έχω την βεβαιότητα ότι σιγά σιγά, σταδιακά δηλαδή, θα υπάρξουν νέες χαλαρώσεις των capital controls, ωστόσο δεν μπορώ να προεξοφλήσω συγκεκριμένους χρόνους, οι οποίοι δεν εξαρτώνται μόνο από την βούληση της ελληνικής κυβέρνησης, αλλά και από από τον Έλληνα Κεντρικό Τραπεζίτη, ο οποίος θα πρέπει να βρίσκεται σε στενή επικοινωνία και με τον διοικητή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αλλά και με όλους τους μηχανισμούς εποπτείας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Το βέβαιο είναι ότι στόχος είναι η σταδιακή απομείωση των κεφαλαιακών ελέγχων μέχρι να φτάσουμε στην ολική κατάργησή τους, καθώς η ελληνική οικονομία επανέρχεται σε μια κατάσταση σταθερότητας και αποκατάστασης της εμπιστοσύνης. Κύριε Βιτάλη, ο κύριος Περδικάρης και στη συνέχεια εσείς. Ναι. Ο κύριος Κουλιαρέκης νωρίτερα στο συνέδριο του Οικονόμες ανέφερε ότι κανείς δεν περίμενε περαιτέρω μέτρα, σας το διαβάζω ακριβώς, κανείς δεν περίμενε περαιτέρω μέτρα για το χρέος σε αυτή τη φάση. Αυτή η δήλωση είναι σε αρμονία με τα όσα έλεγε η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός το προηγούμενο διάστημα? Ναι, κοιτάξτε κύριε Περδικάρη, δεν έχω ακούσει τώρα ακριβώς το σύνολο της ομιλίας του κυρίου Χουλιαράκη για να μπορέσω να τη σχολιάσω. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω όμως είναι το εξής. Τα έχουμε εξάλλου ξαναπεί αρκετές φορές και από αυτό εδώ το βήμα και σε αυτήν εδώ την αίθουσα. Η συζήτηση η οποία γινόταν αφορούσε την συγκεκριμενοποίηση, τον προσδιορισμό των μεσοπρόθεσμων μέτρων για το χρέος που θα εφαρμοστούν με τη λήξη του προγράμματος. Αυτό το οποίο ανέμενε η ελληνική κυβέρνηση ήταν ακριβώς μια συγκεκριμενοποίηση τέτοια που θα έδινε τη δυνατότητα για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, διότι οι αγορές πλέον θα είχαν έναν σαφή οδικό χάρτη αλλά και μια σαφή περιγραφή για το ποια μέτρα πρόκειται να εφαρμοστούν από τον Αύγουστο του 2018 και πέρα, υπό την προϋπόθεση βέβαια της επιτυχούς ολοκλήρωση του προγράμματος. Στο Eurogroup λοιπόν αυτό το οποίο έγινε, σας το είπα και στην εισαγωγική μου τοποθέτηση επίσης, ήταν ότι προσδιορίστηκαν αυτά τα μεσοπρόθεσμα μέτρα. Επίσης πώς έγινε αυτό? Πρώτον με τον προσδιορισμό των πρωτογενών πλεονασμάτων που πρέπει να έχει η ελληνική οικονομία από τώρα και στο μεσοπρόθεσμο διάστημα, τα οποία ορίστηκαν μετά το 2022 στο 2% του ΑΕΠ. Δεύτερον, με την επανάληψη της δέσμευσης του Μαΐου του 2016 ότι οι ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 15% του ΑΕΠ μεσοπρόθεσμα. Και για να γίνει αυτό, δηλαδή με δεδομένα τα πρωτογενή πλεονάσματα και με δεδομένο το όριο των ακαθάριστων χρηματοδοτικών αναγκών της χώρας, αυτό το οποίο υπόθηκε είναι ότι αναλόγως με την ανάπτυξη θα έχουμε επιμηκύνσεις επιτοκίων μέχρι επιμηκύνσεις οριμάνσεων μέχρι και 15 έτη, αλλά και περίοδο χάριτος για τα επιτόκια επίσης μέχρι και 15 έτη. Πλέον είναι στο χέρι όλων όσων συμμετέχουν στην αγορά και γνωρίζουν τις τεχνικές λεπτομέρειες, με βάση αυτά τα στοιχεία να υπολογίσουν το ύψος των μεσοπρόθεσμων μέτρων ανάλογα και με τις προβλέψεις που θα κάνει ο καθένας για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Έχουμε λοιπόν αυτό το οποίο μπορούμε να ονομάσουμε έναν κλειδωμένο αλγόριθμο. Έχουμε μία απλή ακολουθία μαθηματικών πράξεων που προσδιορίζει συνολικά και με πολύ μεγάλη ακρίβεια τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το ελληνικό χρέος. Εκεί που υπάρχουν διαφωνίες είναι στο πεδίο των προβλέψεων για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Δηλαδή οι ευρωπαϊκοί θεσμοί λένε ότι η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας στο μεσοπρόθεσμο διάστημα θα είναι 1,3%. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο λέει ότι η ανάπτυξη θα είναι μικρότερη, επομένως θέλει μια μεγαλύτερη μια μεγαλύτερη περίοδο για την επιμήκυνση των οριμάνσεων. Ωστόσο αναμένουμε να δούμε στις 27 Ιουλίου ποια θα είναι και η τελική του απόφαση, καθώς τότε θα έχουμε και την τελική αποτίμησή του μέσα από την μελέτη βιωσιμότητας του χρέους που θα κάνει. Επίσης θεωρώ ότι οι αγορές έχουν εκτιμήσει
ότι ο προσδιορισμός αυτών των μεσοπρόθεσμων μέτρων είναι αρκετά ακριβής και αρκετά συγκεκριμένος, ώστε σιγά σιγά να αρχίσουν να αποκαθιστούν την δυνατότητα της Ελλάδας να έχει πρόσβαση στις αγορές. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το πιο θετικό σημάδι το οποίο έχουμε μετά την απόφαση του Eurogroup της 15ης Ιουνίου. Χαρακτηριστικά, όπως σας είπα και προηγουμένως, είναι και χαρακτηριστική, μάλλον όπως σας είπα και προηγουμένως, είναι η πορεία των ελληνικών ομολόγων, τα οποία σημειώνουν διαρκή μείωση των επιτοκίων τους, ενώ τις δύο τελευταίες μέρες έχουν μειωθεί περαιτέρω τα spreads, δηλαδή η διαφορά με το ύψος του επιτοκίου του γερμανικού ομολόγου. Όλα αυτά θεωρούμε ότι είναι θετικά σημάδια και με αυτή την έννοια μπορούμε να πούμε με μεγάλη βεβαιότητα ότι η απόφαση του Eurogroup ήταν θετική για την ελληνική οικονομία και αποτέλεσε και μια διαπραγματευτική καλή είδηση για την ελληνική κυβέρνηση. Κύριε Εκπρόσωπε, ξεκίνησα σήμερα στο Κραν Μοντανά στην Ελβετία ο δεύτερος γύρος των συνομιλιών, είχαμε τη Γενέβη 1, Γενέβη 2, για το Κυπριακό. Θα ήθελα να μου σχολιάσετε καταρχήν το πώς βλέπει η Αθήνα την απόσυρση του εγγράφου AIDA από τη μια και από την άλλη ποιο είναι το μήνυμα της Αθήνας με αφορμή και την σημερινή έναρξη των συνομιλιών στην προσπάθεια να βρεθεί λύση. Ναι, δεν θέλω να κάνω τώρα σχόλια σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Ο ΙΕ θεώρησε ότι στη βάση του συγκεκριμένου εγγράφου είναι δύσκολο να υπάρξει πρόοδος, το απέσυρε και νομίζω ότι οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν σε καλό κλίμα. Από την άλλη μεριά, η θέση της ελληνικής κυβέρνησης είναι γνωστή, είναι πάγια και είναι και σαφής. Δηλαδή, συνεχίζουμε προσιλωμένοι στην προσπάθειά μας να βρεθεί μια δίκαιη και βιώσιμη λύση στο Κυπριακό, η οποία θα είναι συμβατή με τις αποφάσεις του ΕΕ αλλά και με την ιδιότητα της Κύπρου ως κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάνω σε αυτή τη γενική αρχή, από αυτή μάλλον την γενική αρχή, εκπορεύονται και οι επιμέρους τοποθετήσεις μας στις ενεξελίξεις διαπραγματεύσεις. Παρακαλώ. Πρόσωπα, θέλω να ρωτήσω αν ο Πρωθυπουργός γνώριζε για τις αλλεπάλληλες τηλεφωνικές επικοινωνίες του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του κ. Πάνου Καμένου, με τον Ισοβίτη Γιαννουσάκη στην υπόθεση του Νουρουάν. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, δεν καταλαβαίνω τώρα ποια είναι το ακριβές επίδικο της ερώτησης αυτής. Εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει από τη μεριά της ελληνικής κυβέρνησης ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας έπραξε αυτό το οποίο θα έπρατε κάθε πολίτης. Δηλαδή, από τη στιγμή που ενημερώθηκε για τις προθέσεις του κυρίου Γιαννουσάκη, ενημέρωσε τον Υπουργό Δικαιοσύνης και από εκεί και πέρα ο Υπουργός Δικαιοσύνης ενημέρωσε τις αρμόδιες εισαγγελικές γραμμές, τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές. Ο Πρωθυπουργός όσο και το σύνολο της κυβέρνησης κάνουν αυτό το οποίο οφείλουν στο πλαίσιο της συνταγματικής τάξης και των νόμων, έτσι ώστε να διαλευκανθεί μια υπόθεση εμπορίας ναρκωτικών, και νομίζω ότι αυτό είναι και το βασικό στοιχείο της συγκεκριμένης υπόθεσης. Σε σχέση με την ερώτηση που μου κάνετε, δεν γνωρίζω αν ο κύριος Καμένος είχε ενημερώσει τον Πρωθυπουργό. Το βέβαιο είναι ότι ο Πρωθυπουργός τώρα γνωρίζει, όπως γνωρίζει και το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, ότι από τη μεριά της ελληνικής κυβέρνησης πράχθηκαν τα δέοντα στη βάση του θεσμικού πλαισίου και στη βάση των υποχρεώσεων που θα είχε κάθε Έλληνας πολίτης, δηλαδή να ενημερώσει άμεσα τους αρμοδίους για να προχωρήσουν στις διαδικαστικές ενέργειες οι οποίες καθορίζονται με βάση τον νόμο. Ήθελα να ρωτήσω τι γίνεται, κύριε εκπρόσωπε, με το θέμα του QE. Είδαμε μια απάντηση του κυρίου Ντράγκη πριν από μερικές μέρες, ο οποίος έβαλε για άλλη μια φορά φρένο, και ήθελα να μας πείτε αν για την ελληνική κυβέρνηση παραμένει ακόμα βασικός στόχος, όπως όλους τους προηγούμενους μήνες που περιμέναμε ότι θα έχουμε μπει είτε τέλη Ιουνίου είτε μέσα στον Ιούλιο. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, η απάντηση του κυρίου Ντράγκη, αν δεν κάνω λάθος, με επιστολή του σε Έλληνα Ευρωβουλευτή, περιγράφει αυτό το οποίο σας είπα προηγουμένως, ότι έχουν γίνει θετικά βήματα ως προς την
βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους, ότι έχουν ληφθεί αρκετά, έχουν συγκεκριμενοποιηθεί μάλλον τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος, απομένουν ωστόσο να γίνουν και άλλα βήματα, ώστε εμπράκτος πια μετά τη λήξη του προγράμματος το 2018 το ελληνικό χρέος να καταστεί και βιώσιμο. Αναμένεται δηλαδή η εφαρμογή αυτών των μέτρων και η συγκεκριμένη ποσοτικοποίησή τους. Σε αυτή τη φάση δεν θέλω να προχωρήσω σε εκτιμήσεις ή σε εικασίες για το τι πρόκειται να πράξει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κατά την μελέτη βιωσιμότητας του χρέους. Αυτό το οποίο μπορώ να πω είναι ότι η εκτίμηση της ελληνικής κυβέρνησης είναι ότι υπάρχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις για θετικές μελέτες βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους, τόσο από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο πρέπει να αναθεωρήσει προς τα πάνω τις προβλέψεις του για την ανάπτυξη στη χώρα, όσο και από όλους τους υπόλοιπους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα κάνει τη δική της ανεξάρτητη ανάλυση της βιωσιμότητας του χρέους και στη βάση των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν από αυτή την ανάλυση θα αποφασίσει για το αν και κατά πόσο θα ενταχθούν τα ελληνικά ομόλογα στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Αυτό μένει να αποδειχθεί τους επόμενους μήνες και σε κάθε περίπτωση μετά την δημοσίευση της σχετικής ανάλυσης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Κύριε Πρόσπε, αποδώσατε ευθύνες στη Νέα Δημοκρατία για το συνεχιζόμενο αδιέξοδο στο θέμα των απορριμμάτων. Νομίζω πως ότι αυτό είναι από χθες και μετά, με τη συγκεκριμένη στάση, δηλαδή μερίδας συνδικαλιστών. Μέχρι τη χθεσινή μέρα, όπου είχαμε την επίμαχη συνεδρίαση, χρειάστηκε να φτάσει η χώρα στο ΚΕΠΕΝΤΕ, στην κορύφωση της τουριστικής περίοδου, ώστε να αναλάβει ήδη ο Πρωθυπουργός πρωτοβουλία να έρει το αδιέξοδο. Θέλω να ρωτήσω, αν μέχρι και τη χθεσινή μέρα πιστεύετε ότι υπάρχουν ευθύνες ή έλλειψη αποτελεσματικότητας από την κυβέρνηση για να φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε να δείτε, η ελληνική κυβέρνηση είχε κάνει μια προσπάθεια να δημιουργήσει όρους ομαλότητας των εργασιακών συνθήκων και να μην επαναλάβει πρακτικές που οδηγούσαν σε ομοιρία χιλιάδων συμβασιούχων μέσω της λήξης των συμβάσεών τους και, και των διαρκών νέων διαγωνισμών που οδηγούσαν χιλιάδες ανθρώπους στην ανεργία, προσλάμβαναν κάποιους άλλους, αυτοί οι άλλοι στη συνέχεια οδηγούνταν και αυτοί στην ανεργία, έρχονταν κάποιοι άλλοι. Δηλαδή είχαμε μια διαρκή κατάσταση ομοιρίας των ανθρώπων εκείνων οι οποίοι καλούνταν να παρέχουν μια εξαιρετικά ευαίσθητη την υπηρεσία. Κάναμε αυτό το οποίο θεωρούσαμε σωστό, ήρθε, μεσολάβησε μια απόφαση ενός δικαστηρίου η οποία έκρινε ότι αυτή η προσπάθεια που έκανε η ελληνική κυβέρνηση δεν ήταν σε πλήρη εναρμόνιση με το Σύνταγμα και από εκεί και πέρα προσπαθήσαμε να βρούμε την βέλτιστη δυνατή λύση και νομίζω ότι τα καταφέραμε. Χθες οι εργαζόμενοι θεώρησαν ότι καλύπτονται οι επιφυλάξεις τους κατά την συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Θεωρώ ότι μέσα σε μια δημοκρατία αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο επιλύονται τα προβλήματα, με διάλογο μεταξύ των ανθρώπων που κινητοποιούνται και της κυβέρνησης, εφόσον υπάρχει πρόθεση και από τις δύο μεριές να βρεθεί λύση. Από τη δικιά μας μεριά ξαναλέμε ότι πιθανόν θα μπορούσε να έχει λυθεί το θέμα πάρα πολύ γρήγορα κάνοντας το εξής, δίνοντας κατευθείαν για παράδειγμα την υπηρεσία αυτή σε ιδιώτες, πράγμα το οποίο θα δημιουργούσε πρώτον τεράστιο δημοσιονομικό κόστος, καθώς οι υπηρεσίες στους ιδιώτες είναι πολύ δίδονται με πολύ υψηλότερη τιμή και δεύτερον καταδικάζοντας χιλιάδες ανθρώπους σε συνθήκες εργασιακής γαλέρας, διότι ξέρετε οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους δουλεύουν σε τραγικές εργασιακές συνθήκες. Αντιθέτως, εμείς επιλέξαμε το δύσκολο δρόμο. Ο δύσκολος δρόμος είναι ο δρόμος του διαλόγου, έτσι ώστε να αποκατασταθούν συνολικά οι εργασιακές σχέσεις, να υπάρχει σεβασμός σε ανθρώπους οι οποίοι προσφέρουν μια σπουδαία υπηρεσία και να μπορέσουμε να τελειώνουμε πια με αυτήν την πανσπερμία εργασιακών σχέσεων που υπάρχει στο δημόσιο τομέα για λόγους πολιτικής σκοπιμότητας, διατήρησης εκλογικής πελατείας και πρόκλησης πολιτικών αποτελεσμάτων. Η γνώμη μας είναι ότι η καθαριότητα πρέπει να είναι μια δημόσια υπηρεσία και πρέπει το κράτος να εγγυάται ότι αυτή θα παρέχεται με τους καλύτερους δυνατούς όρους τόσο για αυτούς οι οποίοι εργάζονται σε αυτό τον ευαίσθητο τομέα όσο και για τους πολίτες οι οποίοι ευνοούνται από την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας.
συνέδριο την Πέμπτη, που η ΚΟΕΟ ήταν εκεί που υπάρχει, με την πρόταση που έχετε καταθέσει, εκτός και αν σκέφτεστε συμπληρωματικά να καταθέσετε και κάτι άλλο. Όχι, κοιτάξτε, θεωρούμε ότι η πρόταση η οποία έχουμε καταθέσει καλύπτει τα αιτήματα της Ομοσπονδίας, αλλά κυρίως εξυπηρετεί τα συμφέροντα των συμβασιούχων. Τώρα από εκεί και πέρα σας εξήγησα ότι ο λόγος για τον οποίο κατά τη γνώμη της κυβέρνησης παρατάθηκαν οι κινητοποίησεις έχουν να κάνουν με μια προσπάθεια πρόκλησης πολιτικού κόστους στην κυβέρνηση μετά από μια περίεργη αλλαγή στάσης της ΔΑΚΕ, αλλά και από τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι λίγες ώρες πριν συμφωνούσαν ότι αυτή τη στιγμή έχουμε καταφέρει να βρούμε την βέλτιστη λύση. Εν πάση περιπτώσει, ας περιμένουμε να ολοκληρωθεί η απεργία της Πέμπτης. Είναι και κατανοητό σε μεγάλο βαθμό ότι οι εργαζόμενοι μπορεί να θέλουν να ολοκληρώσουν, εν πάση περιπτώσει, έναν κύκλο κινητοποιήσεων πριν σταματήσουν, για να μπορέσουμε να σταθμίσουμε την κατάσταση και να προχωρήσουμε στις αναγκαίες ενέργειες. Σας ξαναείπαμε, βασική προτεραιότητα, την μη διακινδύνευση της δημόσιας υγείας σε αυτή τη φάση.